Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μπερέκου, Beauty Editor του T-Life και σήμερα έχουμε κοντά μας την Άννα Αλμπάνη, Creative Director από το Νύχι Νύχι. Γεια σου, Άννα! Γεια σας! Και την Ήρω. Σήμερα, κορίτσια, θα μιλήσουμε για νύχια, δηλαδή το καλύτερο θέμα όλων των γυναικών. Let's talk about nails. Άννα, τι θα μας δείξεις σήμερα? Σήμερα θέλω να σας δείξω μια καινούρια τάση στη μόδα, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε bleach μαζί με την καινούρια τάση του Halo Manicure. Mm-hmm. Και θα κάνουμε ένα συνδυασμό ωραίο. Πες μας λίγα πράγματα για το Halo Manicure. Είναι κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τελευταία. Halo, η μετάφρασή του σε φωτοστέφανο. Οπότε mm-hmm. είναι ένα πολύ ωραίο φωτεινό ή σκούρο σημείο, το οποίο το κάνουμε σαν περίγραμμα γύρω από τον νύχι. Και έχει αλλάξει λιγάκι τον τρόπο που κάνουμε το γαλλικό. Είναι σαν την άκρη του γαλλικού, απλά συνέχεια σε όλο τον νύχι γύρω-γύρω. Και από ό,τι βλέπω και στο Pinterest και γενικότερα στα social media, γίνεται χαμός με αυτό το manicure. Ναι, Halo Manicure είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ νεανικό, πολύ φρέσκο. Καινούριος τρόπος να εκφράσεις λίγο κάτι καινούριο και πιο ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα, να κάνεις γαλλικό. Είναι η εξέλιξη, θα έλεγα, του γαλλικού. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, θα διαλέξουμε το κατάλληλο bleach, που είναι ένα film για τα νύχια, για αριστερό, και θα δούμε ποιο ταιριάζει. Ποιο μέγεθος ταιριάζει στα νύχια της ροζ. Εγώ θα διαλέξω αυτό. Πρέπει τώρα να πάρουμε το πιστολάκι μαλλιών, το θερμαίνουμε απαλά. Το ξεκολλάμε. Και το κολλάμε πάνω στο νύχι. Όσο πολύ ζεσταθεί το φιλμ, τόσο πιο ευλίγιστο είναι και τόσο πιο εύκολο είναι για να κολλήσει πάνω στον νύχι χωρίς να κάνει καθόλου γραμμές. Το πατάμε πάρα πολύ καλά, τραβάμε αυτό κάτω και λιμάρουμε με μία λίμα προς την κάτω κατεύθυνση. Και έτσι το φιλμ φεύγει μονοκόμματο. Τιουπ. Αυτό το κομματάκι μπορούμε να το κρατήσουμε για να το βάλουμε σε άλλο νύχι. Ακριβώς. Ή σε νυχάκι στα πόδια. Και μετά απλά θα κοιτάξουμε να μην έχουμε αφήσει καθόλου ξέρτια στις γονίτσες μας. Και είναι έτοιμο για να εφαρμόσουμε το Halo Manicure. Πάρα πολύ ωραία, Άννα. Βέβαια, εγώ αυτό το manicure θα το βλέπα και μόνο του, ως έχει. Ούτως ή άλλως το είδαμε και στα catwalks φέτος το καλοκαίρι, άνοιξε καλοκαίρι του 12, αλλά εφόσον εσύ λες ότι το Halo Manicure είναι ό,τι πιο hot τώρα. Είναι και λίγο πιο σύγχρονο. Mm-hmm. Πέρυσι είχαμε δει τα bleach, τα film, όλα αυτά μόνα τους και ήταν πολύ ωραία, βλέπαμε στην Beyoncé το χρυσό που το έκανε μόδα. Απλά φέτος, επειδή είναι κάτι που ήδη το έχουμε δει, θέλει μια μικρή αλλαγή για να φαίνεται λίγο πιο σύγχρονο. Ωραία, τέλεια. Ο ένας τρόπος, έχουμε εδώ πέρα στα χέρια, έχω τη Snail Supreme, τους στυλούς που χρησιμοποιούμε σε όλα τα καταστήματα νυχιών μας. Το ωραίο που έχει αυτό είναι από τη μία μεριά είναι σαν πινέλο για βερνίκι, αλλά απ' την άλλη, αυτό που αγαπώ ακόμα περισσότερο, είναι μια πάρα πολύ λεπτή μύτη, σαν βελόνα, το οποίο μέσα αν τραβήξεις βγάζει την πιο λεπτή γραμμούλα. Τέλειο είναι. Οπότε πάμε να σας το δείξουμε. Αυτό το προϊόν, Άννα, μπορούμε να το αγοράσουμε και από ένα κατάστημα νύχι-νύχι? Μπορούμε να το αγοράσουμε από νύχι-νύχι. Βγαίνει σε ένα σετ, το οποίο είναι μέσα 10 χρώματα και είναι στα 25 ευρώ. Τέλεια, και αυτό είναι πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ καλό. Καλό για nail art ή για ανθρώπους που τους αρέσουν να κάνουν τα νύχια. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι θα κάνω το περίγραμμα στο νύχι της ροζ. Μετά θα πάρω λίγο καθαρό ασετόν ή ξεβαφτικό, οτιδήποτε, με ένα μικρό πινέλο. Εγώ βουτάω μέσα στο ασετόν μου ένα πινελάκι τέτοιο και πάω και κάνω όλη τη διόρθωσή μου. Και είπες κάτι πριν πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνουμε το Halo Manicure με bleach, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάμε και να καθαρίσουμε, διότι δεν είναι βερνίκι, δεν πρόκειται να ξεβάψει η βάση. Δεν ξεβάφει, δεν θα φύγει η γυαλάδα, αυτό το μεταλλικό. Θα παραμείνει πάρα πολύ όμορφο και ωραίο, το ξαναλέω. Οπότε δεν ξεβάφει, δεν παθαίνει τίποτα και να πάει λίγο ασετόν πάνω, δεν θα το ξεβάψει και ούτε θα το θαμπώσει το μεταλλικό αυτό το ωραίο που έχει.
τα νύχια που μόλις μας έριξες είναι τέλεια. Και λέω να κλείσουμε τις κάμερες και να τα κάνεις και στα δικά μου νύχια. Έγινε. Τέλεια! Φτάμε.